Όπου να είναι, σκουπιδάει. Κλείνουν τα μάτια και τα ρομποτάκια αρχίζουν και... και θα δείτε ότι μου βάζουν όλα τα σκουπιδάκια μέσα σε ένα κύκλο. Τώρα εγώ σας σβήνω την ρομποτάκια και βλέπετε ένα χώρο τετράγωνο που είναι μέσα σε αταξία και μετά τον βλέπετε μετά από μερικά λεπτά ένα χώρο όπου όλη αυτή η αταξία είναι μέσα στο κέντρο. Είναι πολύ δύσκολο για εσάς να αποφασίσετε ότι είναι οντότητες που δεν έχουν νοημοσύνη που κατάφεραν να κάνουν ένα κύκλο. Φυσιολογικά έχετε την τάση να λέτε κάποιος τα σημάζεψε. Στην πραγματικότητα κανένας δεν τα σημάζεψε. Είναι η δομή των διαταγών με την κατανομή η οποία είναι ισότροπη που παράγει αυτό το αποτέλεσμα. Άμα τα ξαναβάλλετε τυχαία, ξανακάνετε το ίδιο, θα σας ξανακάνουν. Α, ξεχνάτε ένα πράγμα, ξέρετε να κάνω μόνο αυτό το γύρο. Δεν ξέρετε να κάνω τίποτα άλλο. Βλέπετε λοιπόν ότι εδώ που είναι αντικειμενικό, άμα θέλετε ένα άλλο πράγμα που είναι λιγότερο αντικειμενικό και αφορά τα μεριμίνια, όταν βάζετε στα μεριμίνια μία διχάλα και τους βάζετε φαγητό, τροφή και στις δύο πλευρές, τα μεριμίνια πάνε και στις δύο. Αυτό μπορεί να το κάνετε και στο σπίτι σας η άσκηση. Μετά ξαφνικά βγάζετε την τροφή από τη μία πλευρά της διχάλας. Θα δείτε ότι σιγά σιγά τα μεριμίνια μαθαίνουν και ξέρουν πού είναι. Δεν πηγαίνουν πια στην άλλη. Α, το ερώτημα είναι, ποιος το βρήκε? Στην πραγματικότητα κανένα μεριμίνι δεν το βρήκε. Το βρήκαν όλα τα μεριμίνια, αλλά κανένα μόνο του. Δεν είναι ένα που πήγε και είδε, δεν υπάρχει μεριμίνι. Στην πραγματικότητα τα μεριμίνια συνεχίζουν να πηγαίνουν κανονικά. Απλώς τα μυρμήγκια που έχουν πιάσει ζάχαρη δεν έχουν το ίδιο άρωμα. Όταν επιστρέφουν, το μυρμήγκι το άλλο που μυρίζει με τις κεραίες, ρομόνες, νιώθει ότι από εκεί είναι αυτός που έρχεται με πράγμα, ενώ αυτός δεν έρχεται με τίποτα. Άρα σιγά σιγά κοντίνουν την απόσταση που δεν πηγαίνουν πια ως το τέλος εφόσον δεν υπάρχει πια κανένα, και θα δείτε ότι τελικά, άμα το σκεφτείτε, αυτά τα μυρμήγκια έμαθαν ποια είναι η διαδρομή για να βρουν την τροφή. Ποιος σου το έμαθε? Νόμος της φύσης, δεν είναι αυτός. Ναι, ακριβώς, εκεί το πάω. Θέλω να πω ότι σε αυτό το επίπεδο θα δείτε, το βλέπετε ότι δεν μπορείτε να το ονομάσετε αυτό που εσείς λέτε ότι είναι νοημοσύνη. Αλλά στην πραγματικότητα δεν είναι και εντελώς ηλίθιο. Γιατί άμα κάνετε πολύπλοκα πράγματα με τροφές και μετά τα εξαφανίζετε, τα ξαναεμφανίζετε και τέτοια, τα μεριμίνια στη σειρά ξαναμαθαίνουν που είναι. Αυτό εμείς το λέμε πιο τεχνικά, ότι το μυρμίγκι ξέρει να βρίσκει τις γεωδησιακές, δηλαδή τον πιο σύντομο δρόμο για να βρει τον στόχο. Αυτό είναι αυτό που μας χαρακτηρίζει εμάς. Αλλά προσέξτε, γιατί άμα έχουν όλα τα χαρακτηριστικά που έχουμε εμείς από αυτά που ορίζουμε σαν νοημοσύνη, στο τέλος, ή πρέπει να πούμε ότι είναι μια νοημοσύνη που εμείς δεν την ονομάζαμε νοημοσύνη πριν, ή να πούμε ότι τελικά ούτε εμείς την έχουμε. Άρα βλέπετε ότι έχετε ένα πρόβλημα κλίμακας. Και έχετε λοιπόν ένα πρόβλημα τώρα ορισμού. Ποιος ορίζει ποιον? Για εμάς, όπως έλεγε στην αρχή με τον καθρέφτη, το ξέρεις, στα ζώα είναι ο πίθηκας, ο άνθρωπος και το δελφίνι που όταν τα βάζεις μπροστά σε ένα καθρέφτη καταλαβαίνουν ότι είναι οι ίδιοι. Από ποια ηλικία και μετά, ο άνθρωπος δεν το καταλαβαίνει? Όχι, το καταλαβαίνει. Απλώς στον άνθρωπο, α, μιλάτε για πολύ μικρή ηλικία. Βεβαίως. Αυτό δεν έχει σημασία γιατί μετά το καταλαβαίνει. Ο ανταγισμός ο... Ναι, μην είναι ο άλλος. Ναι, αλλά αν θυμάστε καλά, για τα άλλα ζώα, οποιαδήποτε ηλικία, όταν βλέπουν κάτι, ξαναφοβούνται γιατί ξέρουν ότι είναι κάποιος άλλος. Δεν λένε. Δηλαδή, είναι πολύ ενδιαφέρον, έχετε δίκιο τον άνθρωπο, αλλά μετά από κάποια ηλικία που είναι πολύ μικρή παρόλα αυτά, όταν βάζετε μια κουκίδα πάνω, εντάξει, θα δείτε το μωρό κάνει αυτό.
Βλέπει. Το ίδιο κάνει και ο πίθηκο. Δηλαδή, τι είναι αυτό. Δηλαδή, δεν του φαίνεται φυσιολογικό. Αν το κάνει σε γατί, για ώρες μπορεί να είναι μπροστά. Θα πει τι μα δεν το βλέπει. Άλλο είναι αυτό. Αυτό είναι με την κουκίδα. Εγώ είμαι χωρίς την κουκίδα. Λοιπόν, αυτό σημαίνει τι. Σημαίνει ότι ο καθρέφτης χρειάζεται και μία. Όχι μόνο κατανόηση ότι είμαι η εικόνα, αλλά και επινόηση ότι αυτό το αντικείμενο μου επιτρέπει να δω εγώ. Που αυτό, αν θες να το σκεφτείς λίγο πιο απλά, αλλά να γίνει πολύπλοκο, είναι όταν υπάρχουν καθρέφτες που παραμορφώνουν. Εκεί πέρα δυσκολεύεσαι, άμα είναι με διάφορες διαστάσεις και παντού, δεν ξέρεις ποια αν βλέπεις εσύ ή σου λένε ότι αυτός ο καθρέφτης θα είναι έτσι. Πρέπει να σκεφτείς, θα δω τον εαυτό μου χοντρό, λιγνό, κοντό, ψηλό. Δεν είναι το θέμα της οπτικής, είναι το θέμα ότι είναι λίγο δύσκολο να το σκεφτείς. Στα αντικείμενα, άμα πάρετε ας πούμε παιδιά και να συμφωνήσουν, κάπου συμβαίνει. Άμα πάρετε ένα μικρό παιδάκι, ηλικίας δηλαδή μικρότερα από 18, άμα κάνω αυτό το πράγμα, αυτό φανταστείτε το αντικείμενο δεν είναι διαφανές. Και έχω αυτό το αντικείμενο και το βάζω πίσω, εντάξει, και βγαίνει μετά. Το ίδιο, άρα κάνω αυτό. Λοιπόν, σε πολύ μικρό παιδάκι δεν γίνεται απολύτως τίποτα. Δηλαδή το βάλετε, δεν βγαίνει, δεν κάνει, δεν του καίει καρφί. Το βλέπετε τις μαμάδες να μην συναχωρηθούν. Μετά όμως, άμα κάνετε αυτό ας πούμε, και μετά συνεχίσετε το χέρι ενώ δεν υπάρχει πια το αντικείμενο, κάνουν... τα μικρά, δεν μιλάνε ακόμα σε αυτή την ηλικία που λέω. Δεν λένε να πούν, μπορεί να πούν μια λέξη για τα πιο εξελίγματα, για τα άλλα δεν μπορούν να πούν και τίποτα. Αλλά ποια είναι η ιδέα. Η ιδέα είναι ότι θα σας δείξουν ότι αυτό δεν το περίμεναν. Γιατί έχουν δημιουργήσει ήδη το μοντέλο. Προσέξτε, αυτό το μοντέλο είναι νοητικό. Ότι υπάρχει μια συνέχεια στην οντότητα. Τώρα θα σας κάνω κάτι που θα σας στεναχωρήσει περισσότερο. Τώρα εμείς θα είμαστε εμείς τα παιδιά και τα αντικείμενα είσαστε εσείς. Είναι μερικούς από εσάς που τους είδα την προηγούμενη φορά. Εγώ τώρα σαν μωρό λέω, αυτοί έκαναν κάτι άλλο και τώρα ξαναήρθαν. Οι ίδιοι αυτοί. Εδώ έχω χρησιμοποιήσει ένα μοντέλο ότι εσείς έχετε μία διαχρονικότητα και ξαναήρθετε εδώ. Στην πραγματικότητα μπορώ να δημιουργήσω ένα άλλο μοντέλο. Να πω ότι υπάρχετε μόνο όταν είμαι εδώ. Όταν δεν είμαι εδώ και δεν σας βλέπω, δεν υπάρχετε. Προσέξτε, αυτά τα δύο μοντέλα είναι ισομορφικά σε σχέση με εμένα. Δηλαδή, εγώ δεν έχω πρόσβαση σε εσάς όταν δεν σας βλέπω. Άρα, το να πιστεύω ότι υπάρχετε ή να πιστεύω ότι δεν υπάρχετε, είναι καθαρά θέμα πίστης. Μην μου πείτε, άμα με πάρετε τηλέφωνο και τέτοιο, θεωρώ ότι δεν έχω καμία πρόσβαση, δηλαδή τίποτα, κανένα εργαλείο. Εκεί παίρνουμε το πρώτο μοντέλο, γιατί είναι πιο οικονομικό. Βαριόμαστε να λέμε ότι αυτός υπάρχει, μετά δεν υπάρχει, ξαναυπάρχει, ξαναυπάρχει, δεν υπάρχει. Είναι αυτό ακριβώς αυτό που κάνουμε στην κβαντική φυσική. Την κβαντική φυσική κάνουμε μόνο αυτό. Υπάρχει, δεν υπάρχει, υπάρχει, δεν υπάρχει. Και τη φορά που υπάρχει λέμε αυτό είναι σαν να ήταν το ίδιο. Δεν είναι απίστευτο, δηλαδή. Μία από τις πιο εξελιγμένες θεωρίες που χρησιμοποιούμε στο επιστημονικό τομέα είναι αυτό. Δηλαδή, ας πούμε, κάναμε διάσπαση, ένωση, διάσπαση, διένωση και λέμε εμείς το βλέπουμε σε διάφορες εκφάνσεις. Εμείς, σε μεγαλύτερο μέγεθος που δεν λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο, λέμε εντάξει, τώρα η ίδια είναι η κυρία, ξαναέρχεται εδώ, είναι... δεν πειράζει, πάρω κάτι, δεν ξέρω τι έκανε στο ενδιάμεσο, αλλά είναι η ίδια. Αυτό θέλει να πει ότι έχουμε δημιουργήσει στο νοητικό μας πλαίσιο μια συνέχεια. Γιατί η συνέχεια είναι πολύ σημαντική. Τι είναι λοιπόν η έννοια της συνέχειας όταν είμαστε σε ανθρώπινες σχέσεις, σε παγκόσμιο. Νομίζω ότι το βλέπετε ήδη με το ίντερνετ. Το ίντερνετ βλέπετε ότι είναι μια δομή η οποία είναι ανοιχτή. Βάζετε και σας δίνει πρόσβαση σε άλλα πράγματα, τα οποία είναι απομακρυσμένα.
Και στην πραγματικότητα μπορεί ξανά να δημιουργήσετε ομάδες, όπως